Εδώ από τον Τύρναβο, από την καρδιά της Θεσσαλίας και της Ελλάδας, θέλω να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και στην κυβέρνηση, διότι με τέτοια τιμές στο ρεύμα, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με τέτοια αύξηση στο πετρέλαιο, με τέτοια αύξηση στα λιπάσματα, αλλά και την τραγική κατάσταση που έχουμε βρεθεί εμείς οι κτηνοτρόφοι με τις ζωοτροφές, δεν θα μείνει κανένα στον κλάδο, ούτε του γεωργού, ούτε του κτηνοτρόφου. Ζητάμε άμεσα τη στήριξη της πολιτείας σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ζωοτροφών. Ζητούμε άμεση ενίσχυση εδώ και τώρα. Ζητούμε την κατάρριστη ρήτρα αναπροσαρμογής από τα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία έχουμε πάθει σοκ. Ζητάμε άμεσα την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου σε όλους τους αγρότες, αλλά και την επιδότηση των λιπασμάτων στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, τι θα γίνει στη συνέχεια, πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε και ποια θα είναι τα προβλήματα στην επόμενη μέρα? Εμείς δεν θα σταματήσουμε να αντιδρούμε. Θα είμαστε συνέχεια σε αγώνα, πάντα μαχόμαστε, γιατί κοιτάμε να σώσουμε τα κοπάδια μας, τα χωράφια μας και τις οικογένειές μας. Γι' αυτό μείναμε στα χωριά. Αυτοί όμως θέλουν να μας διώξουν από τα χωριά μας.